Ένα σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Καλή αρχή. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή προεκλογική. Δεν θα πω αν μπήκατε με το δεξί, γιατί δεν θα σας πιάσω και τους δύο. Θα ρωτήσω αν μπήκατε με το καλό σας πόδι. Το δεξί, το αριστερό, δεν ξέρω. Δεν το πρόσεξα. Εντάξει, καλά. Κάνει άνοιγμα στο κέντρο, κύριε Τζάκοπου. Δεν το πρόσεξε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Φλόρου Μοιραία. Κύριε Τζανακόπουλε, ένα σύστημα που φαίνεται ότι είναι ελβετικό τυρί. Γεμάτο τρύπες, διάτριτο. Ένας καταδικασμένος, ο οποίος έχει ξεγλιστρήσει από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Δεν ξεγλίστρησε δημόσια... τελικά. Αρχικά ξεγλίστρησε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος, δεν ξέρω. Μην το λέτε αυτό, με την έννοια ότι η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε, έλεγξε με μεγάλη σχολαστικότητα το σύνολο του φακέλου, προκάλεσε ένορκες διοικητικές εξετάσεις, ήδη όλα αυτά βρίσκονται σε μια πορεία υλοποίησης και το σημαντικό είναι ότι τελικά ο κύριος Φλόρος δεν κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τον νόμο, έχει επιστρέψει στις φυλακές και νομίζω ότι αυτό πρέπει να πιστωθεί η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα να σας πω το εξής. Ναι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η διαφθορά μικρή και μεσαία δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι μάλλον ένα φαινόμενο το οποίο είναι τωρινό. Αντιθέτως, είναι ενδημικό στον ελληνικό διοικητικό μηχανισμό, είναι ενδημικό στην ελληνική κοινωνία. Και με αυτή την έννοια, 15, και με αυτή την έννοια χρειάζεται, και με αυτή την έννοια χρειάζεται διαρκής εγρήγορση. Επομένως, κάθε φορά ένα κομμάτι είναι η πρόληψη, ένα κομμάτι είναι και η καταστολή. Κύριε Τζαμπάκη, πολιτική ευθύνη, λοιπόν, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει εδώ για όλο αυτό που έχει γίνει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αντιθέτως, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση πιστώνεται το γεγονός ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργήσαν όλες οι απαραίτητες διοικητικές μονάδες για να έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Εάν δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε και κάτι. Και εδώ στην περίπτωση Φλόρου, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι πάνω του, φανταζόμαστε λοιπόν ότι τέτοια κυκλώματα θα έχουν λειτουργήσει πολλαπλώς και για άλλες περιπτώσεις πρέπει να αλλάξει κάτι στον κρατικό μηχανισμό. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν είπα εγώ ότι είναι όλα καλά, μην μου βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα. Είπα ότι έχουμε φαινόμενα μικρής και μεσαίας διαφθοράς στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, τα οποία δεν σχετίζονται με την... με τον νόμο, σχετίζονται με την παραβίαση του νόμου. Mm-hmm. Δηλαδή, ο νόμος παραβιάζεται. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω. Αν η περίπτωση Φλόρου είναι μοναδική, βάζετε το χέρι στη φωτιά. Διότι το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε όλοι είναι τα κατάφερε ο Φλόρος. Μέχρι ενός σημείου δεν κατάφερε. Είναι ο μοναδικός. Και αν δεν είναι ο μοναδικός, θα ξανανοίξουν φάκελοι, θα επανεξεταστούν. Θα επανεξεταστούν. Όλα αυτά βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, όπως σας είπα, έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, έχουν επιληφθεί οι αρμόδιοι ελεγκτικοί διοικητικοί μηχανισμοί. Όμως νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή την ιστορία είναι η προσπάθεια από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον να υποδειχθεί ως υπεύθυνος για το γεγονός ότι είχαμε αυτήν την αποφυλάκηση, την παράνομη αποφυλάκηση, ένας νόμος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που τελικά φάνηκε ότι δεν ισχύει, αλλά αντιθέτως ότι παραβιάστηκε ο νόμος για να μπορέσει να βγει ο συγκεκριμένος κύριος. Μιλάτε για τον νόμο Παρασκευόπουλου, είναι μια ξεχωριστή συζήτηση. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Γιατί έσπευσε η Νέα Δημοκρατία να υποδείξει τον νόμο Παρασκευόπουλου ως υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη κατάσταση πριν προλάβει να δει ποια είναι η πορεία των γεγονότων και τι ακριβώς είναι. Δεν χρειάζεται κάποιες αλλαγές, ο νόμος Παρασκευόπουλου, κοιτάξτε να δείτε, γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη, έχει πέσει και έχει χυθεί πολύ μελάνη από πάρα πολλούς. Πρέπει να σας πω το εξής. Είναι ένας αποσυμφορητικός νόμος. Τέτοιοι νόμοι ισχύουν στην Ελλάδα από το 1950 και μετά. Άλλοτε αυστηρότεροι, άλλοτε ηπιότεροι, αναλόγως με το πρόβλημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει. Αναλόγως με το πρόβλημα, επιτρέψτε μου, αναλόγως με το πρόβλημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει κάθε φορά το σύστημα των φυλακών στη χώρα. Όταν έχουμε καταδίκες διαρκείς και συνεχόμενες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κατάσταση συμφόρησης που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και ακριβώς αυτό έκανε. Ο από συμφορητικού νόμου. Από συμφορητικού βεβαίω. Δεν αναγκάστηκε. Πάντως επίσης και ο ίδιος ο κ. Παρασκευόπουλος είναι εντελώς διαφορετικό. Λέει ότι αν χρειαστεί να το δούμε.
Είναι διαφορετικό να έχεις 13.500 κρατουμένους και διαφορετικό να έχεις να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση με 9.000 κρατουμένους. Αναλόγως δηλαδή το πρόβλημα που έχεις να αντιμετωπίσεις κάθε φορά με την συμφόρηση των φυλακών, που δεν είναι το μόνο. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας και την εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών, διότι η ασφάλεια είναι λαϊκό δικαίωμα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι, τους οποίους η χώρα πρέπει να ακολουθεί για να μπορεί να σέβεται τους διεθνείς κανόνες, διεθνείς κανόνες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Βορύδη, να έρθουμε λίγο και σε εσάς. Να ξεκινήσω. Καταρχήν, είχατε ποτέ.